Υπό το μικροσκόπιο των επιστημόνων τέθηκε το DNA των Κυπρίων. Βιοτράπεζα που δημιουργήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου συγκεντρώνει στοιχεία και δεδομένα για ιατρικούς σκοπούς. Ο επικεφαλής του προγράμματος, Κωνσταντίνος Δέλτα, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή Brand News και κάλεσε όλους να εγγραφούν στη βιοτράπεζα δίνοντας απλώς λίγο αίμα. Η πιο συχνή αιτία θανάτου στην Κύπρο είναι τα καρδιαγγειακά νοσήματα και οι πιο συχνές ασθένειες που πάσχουν οι Κύπροι είναι εκτός από τα καρδιαγγειακά νοσήματα ο διαβήτης, η παχυσαρκία, η υπέρταση και οι νεφροπάθειες. Ένας στους 250 Κύπριους πάσχει από αρρυθμίες. Αυτά τα δεδομένα προκύπτουν από την ανάλυση του DNA των Κυπρίων. Τα δεδομένα συλλέγονται από τον καθηγητή Κωνσταντίνο Δέλτα και την ομάδα του μέσω της βιοτράπεζας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Παραλλαγές στο DNA μας ευθύνονται για πάρα πολλά νοσήματα. Ναι. Είτε 100% για κάποια νοσήματα, είτε λιγότερο. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να ανακαλύψουμε για όλα αυτά τα νοσήματα ποιες είναι αυτές οι παραλλαγές που παίζουν περισσότερο ρόλο και να δούμε αν μπορούμε να επέμβουμε, να παρέμβουμε ιατρικά, κλινικά, θεραπευτικά, με φάρμακα ίσως και με τη διατροφή ίσως ή αποφεύγοντας πράγματα, έτσι, για να βελτιωθεί η κατάσταση του ατόμου, του ασθενούς. Από τις μέχρι τώρα έρευνες έχουν εξαχθεί συμπεράσματα για σπάνιες ασθένειες. Ένα από τα προγράμματα της βιοτράπεζας αφορά τις κληρονομικές καρδιοπάθειες. Και έχουμε εξαγάγει πάρα πολλές συμπεράσματα αναφορικά με πολλές σπάνιες κυρίως γενετικές ασθένειες, όπως είναι η θαλασσιμία, ας πούμε, η πολυκιστική ένωση των νεφρών ή ένα σωρό κληρονομικές ασθένειες. Αλλά αρχίζουμε τώρα να κατανοούμε καλύτερα και ασθένειες οι οποίες είναι κάπως πιο πολύπλοκες. Παραδείγματος χάρη, πολλές καρδιομυοπάθειες. Προϋπόθεση για τη διεξαγωγή ερευνών και εξαγωγή συμπερασμάτων για τον DNA των Κυπρίων είναι να εγγραφούν όσο το δυνατόν περισσότεροι εθελοντές στη βιοτράπεζα, δίνοντας απλώς λίγο αίμα. Ο κύριος Δέλτας κάλεσε τα άτομα άνω των 18 ετών να εγγραφούν στη βιοτράπεζα μέσω της ιστοσελίδας biobank.cy.